Και στην επόμενη είδηση, που επίσης είναι από το χώρο της τεχνολογίας, καθώς η Tesla φαίνεται ότι δοκιμάζει σύστημα γονικού ελέγχου για τα αυτοκίνητά της. Ναι, ωραία. Πάρε τα control, λέγεται. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι, γιατί έχουμε συνηθίσει τις εφαρμογές αυτές να είναι από τους γονείς στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών ή σε ηλεκτρονικές συσκευές ή στις πλατφόρμες, στις τηλεοπτικές, στα streaming κτλ. Ώστε να έχουν ένα έλεγχο του τι βλέπουν και το τι κάνουν. Έτσι. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς δοκιμάζει η Tesla σε υλικό στάδιο. Οι τηλεθέτες βλέπουν το trailer, το βίντεο της εφαρμογής αυτής, όπου θα μπορούν να έχουν ένα έλεγχο από μακριά, μέσω του κινητού του τηλεφώνου, στο αυτοκίνητο του Tesla συγκεκριμένα, για να όταν οδηγούν τα παιδιά τους, έτσι νεαρής ηλικίας παιδιά, έφηβοι ή τέλος πάντων νεαρής ηλικίας παιδιά, τα παιδιά τους, να ελέγχουν το όριο ταχύτητας. Σε πρώτη φάση είναι αυτό. Έτσι ώστε να περιορίζεται, ας το πούμε λίγο, ο κίνδυνος κάποιου τροχαίου ατυχήματος και να πούμε ότι είναι κάτι που και άνθρωποι της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας το έχει υποδεχτεί πολύ θετικά, ακόμα όμως και η ιατρική κοινότητα. Οι γιατροί είπαν ότι θα βοηθήσει αυτό, γιατί οι πιο νέοι οδηγοί ίσως οδηγούν δεν έχουν είτε εμπειρία είτε απερίσκεπτα για διάφορους λόγους. Οπότε το να είναι χαμηλό το όριο ταχύτητα σίγουρα θα βοηθήσει στο να αποτραπούν κάποια τροχαία ατυχήματα. Βέβαια, να πω ότι αυτό θεωρητικά, έτσι όπως το σκέφτομαι και εγώ, ανοίγει μια ζήτηση για το τι θα μπορεί να γίνει και σε και άλλες, ας το πούμε έτσι, εφαρμογές και χρήσεις της τεχνολογίας αυτής, να ελέγχουν οι γονείς ή όποιος θα σπάτουν έχει χρήση του συστήματος στο αυτοκίνητο, να ελέγχει και άλλες λειτουργίες του αυτοκίνητου και να γίνονται διάφορα, ας πούμε, πράγματα, το ηχοσύστημα, το κλιματιστικό, έτσι. Ακόμα και το, πάμε σε κομμάτια hacking, το να ανοιγοκλίνει, δηλαδή τη λειτουργία του οχήματος, το να ανοίγει και τη μηχανή. Έτσι, προκειμένου και άλλες παράμετροι.